Συνδεόμαστε απευθείας με τον διευθυντή της εφημερίδας Ριζοσπάστη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Περικλή Κουρμούλη. Καλησπέρα, κύριε Κουρμούλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με την προχθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού ότι πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα από πλευράς θνητότητας πάντα να διασωληνώνεται κάποιος εντός και εκτός ΜΕΘ. Πώς σας φάνηκε η αλήθεια? Δεν το λέω επιστημονικά, αυτό το έχουν απαντήσει οι επιστήμονες ότι δεν ισχύει. Το ότι φτάνει να το πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή εννοώ, πώς σας φάνηκε? Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια ακραία, μια κοινική δήλωση, την οποία, αν θέλετε, δίνει και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Ένα αδιέξοδο το οποίο ανακυκλώνει αδιέξοδα για το λαό. Mm-hmm. Ανακυκλώνεται για το λαό. Και είναι αυτό το αδιέξοδο το οποίο σήμερα έχει καταδικάσει δεκάδες συνανθρώπους μας να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Αν θέλετε, αυτό είναι και η κατάληξη, συνέπεια, η κορύφωση των συνεπειών μιας πολιτικής διαχρονικής στον τομέα της υγείας, μιας πολιτικής που στην λεζάντα της γράφει εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του συστήματος της υγείας, ένα σύστημα υγείας το οποίο και πριν την πανδημία είχε τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης. Σας θυμίζω ότι μέσα στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία κλείσανε 6 νοσοκομεία στην Αττική, μεταξύ αυτών και το Λιμωδών, ένα νοσοκομείο δηλαδή το οποίο είναι ακριβώς εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση τέτοιων ασθενειών. Ναι. Είναι ένα νοσοκομείο βέβαια που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα άνοιξε, τα διατήρησε κλειστά. Και είναι νοσοκομεία τα οποία σήμερα λείπουν πραγματικά από την Αθήνα. Αυτά και πολλά άλλα, και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια τα ίδια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια κοινική παραδοχή του αδιεξόδου στο οποίο οδηγεί αυτήν η πολιτική, μια διαχρονική πολιτική, την οποία έχουν στο στόχαστρό τους οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί, οι συνδικάτα χωρίς του κινήματος, με τις κινητοποιήσεις που αναπτύσσουν όλο αυτό το διάστημα, διεκδικώντας να ενισχυθεί πραγματικά το δημόσιο σύστημα της υγείας, να χρηματοδοτηθεί στο ύψος των αναγκών, να γίνουν προσλήψεις, να φτιαχτούν μέθη, να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί θα σας θυμίσω ότι πέρα από αυτή τη δήλωση που πολύ σωστά αναφέρατε, υπήρξε και η δήλωση προς τον κύριο Πλεύρη, η παρένεση του Πρωθυπουργού, ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και το ζήτημα της ανταπόκρισης του ιδιωτικού τομέα, ναι, στο ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας. Ενώ μέχρι πριν από μερικές μέρες ακούγαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ότι τέλος πάντων στην ποδιά της κυβέρνησης σφάζονται παλικάρια και δεν προλαβαίνει να μετράει τους ιδιώτες και τους κλινικάρχες οι οποίοι προσφέρονται τα κρεβάτια τους για να σωθεί ο κόσμος. Ναι. Τώρα ακούμε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένα αρκετά υψηλό τίμημα, και έτσι είναι, δεν υπήρχε η ανταπόκριση που θα περίμενε η κυβέρνηση στην εισφορά του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ ακριβώς, αν θέλετε, εδώ ένα δεύτερο μεγάλο αδιέξοδο είναι ότι την επίταξη δεν τη διαπραγματεύεσαι. Όταν κάνει τη ζωή του λαού, κάνεις επίταξη ανεφόρων, ναι, χωρίς κανένα τίμημα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί η μόνη προϋπόθεση που υπάρχει είναι να σωθεί η ζωή του λαού. Και εδώ πέρα δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα που βάζει είναι μια επίταξη εντός εισαγωγικών με ένα, ας το πούμε έτσι, αξιοπρεπές τίμημα. Επίταξη μέσα σε τέτοιες συνθήκες σημαίνει ότι επιτάσσω τα μεγάλα θεραπευτήρια, τα διαγνωστικά κέντρα και τα θέτω στην υπηρεσία ως κράτος της πρόληψης, της θεραπείας, της αντιμετώπισης της πανδημίας για να σωθούν ζωές. Κύριε Κουρμούλη, μισό λεπτό όμως. Καταλαβαίνω ότι τέλος πάντων από όλα τα κόμματα πρέπει να κρατήσετε αποστάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα μπορούσε να σας ρωτήσει κανείς, το θέμα είναι να βρεθούν κρεβάτια, να μην διασωληνώνονται άνθρωποι στους διαδρόμους και στα χειρουργεία. Επί του πρακτέου για τον ασθενή ο οποίος έχει ανάγκη, έχει σημασία αν θα είναι επιταγμένο δωρεάν για το κράτος ένα νοσοκομείο ή επιταγμένο με ένα εύλογο τίμημα? Το θέμα είναι κρεβάτια να υπάρχουν αυτό, ή όχι? Κύριε Μελικόνη, συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κρεβάτια. Σωστό. Το αποτελέσματος κρίνεται ότι και η μία και η άλλη τακτική δεν αποδίδει. Όταν ας πούμε ο Πρωθυπουργός λέει ότι και με ένα υψηλό τίμημα δεν έρχονται τα κρεβάτια, και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κάνει ένα λογικό τίμημα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχουν κρεβάτια. Εδώ κρίνεται το πράγμα. Ναι. Εμείς λέμε ότι για να υπάρξουν κρεβάτια πρέπει αυτή τη στιγμή με ένα σχεδιασμένο, με ένα σχέδιο οργανωμένο να υπάρξει πραγματική επίταξη όλων των ιδιωτικών χώρων, όλων των ιδιωτικών δομών που μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν.
Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ στον Πειραιά έχουμε μερικά μεγάλα θεραπευτήρια από τα πιο γνωστά στην Αθήνα, τα οποία όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας κάνουν πραγματικά χρυσές δουλειές. Και εδώ είναι ακριβώς το μεγάλο ζήτημα. Κάνουν χρυσές δουλειές γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας της μιας νόσου έχει αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα εκτός από τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος αναγκάζεται και για την παραμικρή εξέταση να προστρέψει στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Υπάρχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία μέσα στην περίοδο της πανδημίας κάνουν πλαστικές επεμβάσεις. Υπάρχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία βάζοντας, αν θέλετε, την υγεία και τη ζωή του κόσμου στη λογική του κόστους όφελους, στη ζυγαριά, πιστεύουν ότι τους είναι, όχι πιστεύουν, έτσι είναι. Θεωρούν ότι είναι πιο ωφέλιμο για τους ίδιους και για τα κέρδη τους, ακόμα και να κρατάνε κλειστές μονάδες, από να τις δώσουν στο δημόσιο για νοσηλεία των ανθρώπων με COVID. Άρα λοιπόν, όταν ψάχνουμε να βρούμε, να το πω έτσι, τη φιλάνθρωπη πλευρά του ιδιώτη ή την ευαίσθητη πλευρά του ιδιώτη για να μπορέσουν να σωθούν ζωές, με συγχωρείτε ότι ψάχνουμε μέσα στα σκοτάδια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Εδώ ο απόλυτος νόμος είναι ο νόμος του κέρδους. Εφόσον άλλος θεωρεί ότι θα κερδίσει περισσότερα προσφέροντας ή μη προσφέροντας τις κλίνες του, αυτό θα κάνει κιόλας. Αλλά όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, όταν μιλάμε για την ανθρώπινη υγεία, δεν μπορούν να λειτουργούν τέτοια κριτήρια. Δεν μπορεί να λειτουργεί το κριτήριο του κέρδους όταν μιλάμε για να σώσουμε ένα 40, ένα 50, ένα 60, ένα 70. Το κριτήριο είναι ότι πρέπει να σωθεί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή επίταξη των ιδιωτικών, το ιδιωτικού τομέα υγεία χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τώρα, ως προς την υποχρεωτικότητα, επειδή έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, επειδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα που ανοίγει το συγκεκριμένο θέμα, επειδή βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε και μία πρώτη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς ή ως προς την απόρριψη των προσφυγών των εργαζομένων στην ΕΜΑΚ κλπ. Πώς τοποθετείστε, αλήθεια? Κύριε Μελγκόνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν φτάσουμε στο ζήτημα της υποχρεωτικότητας, πρέπει να θέσουμε το πραγματικό δίλημα στο ζήτημα της υγείας. Και το πραγματικό δίλημα δεν είναι η υποχρεωτικότητα ή μη στον εμβολιασμό. Ναι. Το πραγματικό δίλημα είναι αν ο κόσμος, ο λαός σήμερα μπορεί να έχει ένα σύστημα υγείας στο ύψος των αναγκών του, αν μπορεί με τα σημερινά δεδομένα, με αυτά που υπάρχουν σήμερα, με τα δεδομένα της επιστήμης, της τεχνολογίας, με όλες αυτές την τεράστια εξέλιξη που υπάρχει και στην ιατρική επιστήμη, αν σήμερα μπορεί να έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο θα το εξασφαλίζει πλήρη πρόληψη, θεραπεία και εγώ θα πω και τη δυνατότητα του καθολικού εμβολιασμού, ή αν θα αποδεχτεί ένα σύστημα υγείας το οποίο του αναγνωρίζει μόνο την ατομική ευθύνη και την ευθύνη της αυτοδιάγνωσης και της αυτοθεραπείας, γιατί για αυτό το σύστημα υγείας μιλάμε, και μέσα σε όλα αυτά του πετάει και τον μπαλάκι της ατομικής ευθύνης στο ζήτημα του εμβολιασμού. Η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα με τους ανεμβολίαστους δεν είναι μια κατάσταση για την οποία η κυβέρνηση είναι άμυρη ευθυνών. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί ποτέ δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο εμβολιασμού, ναι, το οποίο θα ξεκινάει από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα ξεκινάει από τον γιατρό στον οποίο θα έχει πρόσβαση ο καθένας, ο οποίος θα γνωρίζει το προσωπικό, το ιστορικό, το ιατρικό του προσωπικό, ιστορικό, θα μπορεί να τον συμβουλέψει ποιο εμβόλιο θα κάνει, πότε θα το κάνει, γιατί θα το κάνει. Θα του προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθείται ιατρικά αφού κάνει το εμβόλιο, για να μην έχει καμιά αμφιβολία ότι οποιαδήποτε παρενέργεια μπορεί να του δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι έξω από το πεδίο της κυβέρνησης. Και καλά κάνετε και τα βάζατε. Ωστόσο, εγώ θα επαναλάβω τη φράση σας. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα λοιπόν τι? Υποχρεωτικότητα ναι ή όχι? Επειδή αυτή είναι μια συζήτηση την οποία όποτε την κάνουμε ισχύει αυτό που λέτε, αλλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε όταν λέγαμε και πριν από 2 χρόνια τα ίδια. Σωστό είναι και αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν ή θα ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει σήμερα, και κατά τη γνώμη μας το τι πρέπει να γίνει σήμερα είναι πολύ καθαρό, ή αλλιώς θα αναλωνόμαστε σε μια συζήτηση με βάση το δίλημα που μπορεί να προκύπτει σε κάθε φάση, στη βάση μιας διαχείρισης της πανδημίας που γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Και τα κριτήρια αυτά, εμείς επαναλαμβάνουμε, τα κριτήρια του κόστους όφελους, είναι τα κριτήρια τα οποία συμπιέζουν, είναι τα κριτήρια τα οποία διαλύουν τις λαϊκές ανάγκες. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε. Άρα δεν φτάνετε καν στη συζήτηση της υποχρεωτικότητας, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εμείς αυτό που λέμε και επιμένουμε είναι ότι η κυβέρνηση, έστω και τώρα, πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν
και ένα ισχυρό σύστημα της δημόσιας υγείας, αλλά μπορούν να εξασφαλίσουν και καλύτερους όρους σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Μάλιστα. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι το εμβόλιο, αντί να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο της επιστήμης, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές, να αξιοποιείται ως ένα μέσο καταναγκασμού, ως ένα μέσο διαιρέσεων και ως ένα εργαλείο, αν θέλετε, για να περνάνε από την πίσω πόρτα και αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία θα το πούμε μπροστά μας. Και αφήστε να κάνω μια τελευταία παρένθεση πριν κλείσουμε. Να σας πω ότι το πρόστιμο αυτό των 100 ευρώ, πέρα από το στοιχείο αυτό που έχει το ατομική ευθύνη με ποινή, το οποίο είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο, ανοίγει και έναν άλλο δρόμο. Ανοίγει το δρόμο, αν θέλετε, της εξειδικευμένης αντιμετώπισης κατηγοριών ασθενών, οι οποίοι επειδή κάπως μελλοντικά μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο το σύστημα υγείας, λόγω του ότι μπορεί να έχουν πιο αυξημένη χοληστερίνη, να το πούμε έτσι, μπορεί να έχουν κάποια ιδιοπάθεια, κάποιο αυτοπαθές νόσημα κτλ. Η συμμετοχή τους για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα της υγείας να είναι, αν θέλετε, κοστοβόρα, επειδή ακριβώς θα έχει μεγαλύτερο κόστος για το σύστημα της υγείας, να γίνεται και με την αντίστοιχη πληρωμή. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί τέτοιες λύσεις έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες στη λογική του μείωση του κόστους για το κράτος, της υγείας για το κράτος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγουν πολύ επικίνδυνοι δρόμοι και πρέπει πραγματικά ο λαός, ο κόσμος να έχει τα μάτια του ανοιχτά, γιατί δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα. Αυτή είναι η ουσία. Πάντως έχουμε δει πολλά, ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε άλλα. Κύριε Κουρμούλη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επίσης.